δεν περιμέναμε ποτέ ότι το όνομα του γιου του Αλέκου του Φλαμπουράρη. Υπουργέ μου. Παιδιά, το ξαναλέω. Αυτό είναι το όνομα του γιου του Αλέκου του Φλαμπουράρη. Είναι Μιχαήλ Φλαμπουράρης Ρετσίνας. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί το μαγαζίνο μετά από μια μισή ώρα. Μουσική τώρα. Αυτό κύριε Υπουργέ μου, γιατί έγινε, είναι όπως λέμε το όνομα Έλενα Ιωάννα που βγάζουν τα παιδιά και έχουν δύο μικρά ονόματα και όσο πιο πλούσιοι είναι τους βάζουν πιο πολλά ονόματα, ή είναι δύο επώνυμα και ναι, είναι το δικό σας και της γυναίκας σας. Και εγώ την έχω την απορία αυτή, Υπουργέ μου. Είναι δικό μου, Φραμπουράρης που έχουμε. Καλά, φανερό αυτό. Και ήθελα να παντρευτώ. Μπράβο σας. Με πιέζανε δηλαδή, εγώ δεν ήθελα. Είστε Bobby Bear. Σας κατάλαβα από τη φωνή. Έτσι είμαι ναι, τέτοιο πράγμα. Λάχι. Και αναδέω πώς να παντρευτώ. Ναι, να βρω μια γυναίκα με όνομα, μου λέγανε. Ναι. Έτσι, για να κάνω. Και βρήκα τη Ρετσίνα που μου έκανε. Μπράβο. Κάπως. Είστε πολύ. Και ο γιος μου είναι Φλαμπουράρης Ρετσίνας. Δεν περιγράφω άλλο που λέει κάποιος. Δεν μπορώ. Φλαμπουράρης Ρετσίνας. Δεν θέλω. Δεν ξέρω. Νομίζω δεν μπορώ άλλο. Ποιο, δηλαδή. Όχι, γιατί. Μπράβο, όχι, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, θα μείνουμε χωρίς δουλειά. Δεν πειράζει. Τι κάνουμε αυτή η μοίρα μας. Ένας ακροατής μας λέει ότι ο γιος του Φλαμπουράρη είναι από προηγούμενο γάμο της γυναίκας του. Δεν είναι δικός του. Είναι από προηγούμενο. Με τον Ρετσίνα. Δηλαδή η γυναίκα αυτή παντρεύτηκε πρώτα τον Ρετσίνα και μετά τον Φλαμπουράρη. Είναι αυτό που λέμε έχει target group συγκεκριμένο. Μάλιστα. Στο 57, φαντάζεσαι η σύζυγος Φλαμπουράρη να χωρίσει το Φλαμπουράρη και να παντρευτεί το Μπουτάρη και να λέγεται Φλαμπουράρης Ρετσίνας Μπουτάρης. Μόνο τιμή και δόξα. Μόνο τιμή.